Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι σε, έχουν, σε λένε όλοι fashion icon και έχουν δίκιο. Έχουνε ρε Γιαννάκη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι φοράς? Τώρα ξέρεις, εσείς ξέρετε τι τρέλα μου σχέση με αυτό. Εδώ που ήρθα καταλαβαίνεις δεν με κρατάει τίποτα. Έχω έρθει με 8 βαλίτσες και μάλλον δεν θα μου φτάσουν και όλα, αλλά θα δούμε, εντάξει. Σήμερα τι έχεις φορέσει? Μυρό, φοράω μυρό, ναι. Και βέβαια όλοι μιλάνε για τα σκηνική σου παρουσία. Αυτό το ασπρόμαυρο κορμάκι που εγώ ήξερα τι θα είναι, είναι πραγματικά. Εσύ που το ξέρεις, παιδί. Εσύ ξέρεις τα πάντα πριν από μένα, είναι δυνατόν. Πες μας για τη δεύτερη σου πρόβα, πώς ήταν τα πράγματα. Δεύτερη μου πρόβα δεν ήταν καλή καθόλου. Δυστυχώς. Δεν μπορώ να σου πω ότι στεναχωρήθηκα πολύ. Γιατί ξέρω ότι γι' αυτό γίνονται οι πρόβες βασικά. Οπότε πιστεύω πως θα τα φτιάξουμε όλα και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορεί ο καθένας μας. Τουλάχιστον έχω τρομερή εμπιστοσύνη στην όλη ομάδα που έχω, όπως καταλαβαίνεις. Και ελπίζω να είναι όλα καλά. Μου είχες πει όταν είχες δει την πρόβα ότι βάζω 5 στα 10. Όταν έκανες και το soundcheck το δεύτερο, γιατί ξέρω ότι κάνατε και μια τεχνική πρόβα. Ναι. Εκεί πια πόσο έβαλες τον εαυτό σου? Κοίτα, είναι άλλο. Έχει πολύ σημασία το να ακούμε καλά στα αυτιά μας. Γιατί στη δεύτερη πρόβα είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Βαριέμαι τρομερά να δικαιολογούμε, δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά για σένα το κάνω έτσι να ξέρεις κάποια πράγματα αναλυτικά. Και κάναμε μετά μια τεχνική πρόβα στα αυτιά μας μόνο. Τι είχε γίνει δηλαδή? Είχαν αλλάξει στάθμοι που κανονικά κλειδώνουν και δεν αλλάζουν ποτέ. Και βγήκαμε στη δεύτερη πρόβα και ήτανε, ψάχναμε τα πάντα. Αλλά κάναμε ξανά την τεχνική πρόβα και τώρα θα δούμε. Δεν ξέρω, θα αφήσουν εκεί που ήταν, θα το ξαναλλάξουν. Αλλά είναι άλλο αυτό που ακούμε εμείς το αυτή και άλλο αυτό που βγαίνει στη τηλεόραση. Ελπίζω να έχουν καταλάβει τι χρειάζεται να κάνουν και να γίνει. Α, κοίτα, πολύ ελπίζω και είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα πάνε όλα καλά. Υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις που δεν έχουν φανεί? Ας πούμε, ξέρω ότι υπάρχει ένα catwalk που θα δούμε κάποια στιγμή. Το είδαμε στο monitor. Δεν είναι τόσο μεγάλη η σκηνή τελικά. Έχεις πάει καθόλου, έχεις δει? Δεν ξέρω πώς γράφεις τη τηλεόραση, αλλά πραγματικά κάποιες σκηνές που βγαίνουμε στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό που έχουμε εκεί. Οπότε δεν έχουμε πάρα πολύ περιθώριο. Δηλαδή, δύο φορές που έκανα πασαρέλα, περπάτησα. Έχει ένα μυτάκι έτσι σκηνή και βγήκα εκτός, γιατί εγώ πήγα να ξέρεις να περπατήσω, αλλά δεν έχω αυτό το περιθώριο. Μέχρι εκεί που θα με παίρνει θα το κάνω. Σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας. Θέλω να μου πεις τι δώρο σου έκανε η δική σου κόρη και εσύ τι δώρο έκανε στη μαμά σου. Κοίτα, είναι εδώ η μικρή, οπότε δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνει. Είναι εδώ, με κυνηγάει τώρα. Μαμά, τι θέλεις? Με προσέχει πάρα πολύ. Εντάξει, το λέω και για μένα είναι πολύ. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό, η μαμά μου ακόμα δεν έχει φτάσει, θα έρθει αύριο και χαίρομαι να είναι και οι δύο πολύ, εύχομαι να είναι και οι δύο πολύ χαρούμενοι και περήφανοι.